Ο Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη εκλογική ήττα. Όπω τόνισε από τα γραφεία του κόμματο, για τον ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε ένα μεγάλο και δημιουργικό ιστορικό κύκλο θετική προσφορά στην κοινωνική πλειοψηφία και την πατρίδα. Πρέπει να προχωρήσουμε στι απαραίτητε τομέ για να ανοίξει ένα νέο κύκλο για να αντιμετωπίσουμε του ορατού κινδύνου για τη δημοκρατία, πρόσθεσε. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι προφανώ αρνητικό για μα. Αν και ο κίνδυνο τη κατάρρευση που διαφάνηκε μετά την κάλπη της απλής αναλογικής αποφεύθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ Προτευτική Συμμαχία παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση, έχουμε υποστεί μια σοβαρή εκλογική ήττα. Πιστεύω όμως ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι κυρίως αρνητικό για την κοινωνία και για τη δημοκρατία. Η ανάδειξη στη Βουλή τριών ακροδεξιών κομμάτων Ενό εκ των οποίων με φασιστικέ προεκτάσεις και διασυνδέσεις, σε συνδυασμό με την πλειοψηφία της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη, αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη. Ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης δεν υπήρξαν συσχετισμοί τόσο αρνητικοί για τον προοδευτικό χώρο. Και αυτό εκπέμπει ένα σήμα κινδύνου για κάθε δημοκρατικό πολίτη. Αυτή η νέα κατάσταση απαιτεί από τον ΣΥΡΙΖΑ σωστή, νυφάλια εκτίμηση, δημοκρατική εγρήγορση, ενότητα, αλλά και γρήγορες αποφάσεις για τις αναγκαίες αλλαγές. Απαιτεί να συναντηθούμε πάλι με τις αξίες μας, της συλλογικότητα, της ανιδιοτέλειας και της κοινωνικής ευθύνης. Να ανανεώσουμε τολμηρά το στελεχικό μας δυναμικό από την κορυφή μέχρι τη βάση δείχνοντας εμπιστοσύνη σε νέους ανθρώπους. Να βάλουμε τέλος σε νοοτροπίες που μας κόστισαν ακριβά. Απαιτεί να προβληματιστούμε με οριμότητα και ευθύνη για τις αιτίες του εκλογικού αποτελέσματος και να σταθούμε στο ύψος του ρόλου που παρά την ήττα μας μας ανέθεσαν εκ νέου οι πολίτε με την ψήφο του. Με συντεταγμένε και συλλογικέ διεργασίε θα λάβουμε όπω αρμόζει σε ένα δημοκρατικό συμμετοχικό κόμμα τι αποφάσει μα. Τα μέλη του κόμματο θα κληθούν να μα κρίνουν όλου και να χαράξουν τη στρατηγική που ανταποκρίνεται σε αυτέ τι δύσκολε συνθήκε. Ο χρόνο προκειμένου να δουλέψουμε μεθοδικά με στόχο την ανασυγκρότησή μα δεν είναι απεριόριστο. Ο χρονικός ορίζοντας για την επιστροφή μας είναι οι ευρωπαϊκές εκλογές σε περίπου ένα μήνα, ένα χρόνο, σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα. Και πρέπει αυτό να γίνει με επιτυχία, γιατί το επιβάλλουν οι ανάγκες των πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αναλαμβάνει από σήμερα τις ευθύνες που του ανέθεσε η λαϊκή ψήφος. Με συντεταγμένες και συλλογικές διεργασίες θα βάλουμε όπως αρμόζει σε ένα δημοκρατικό συμμετοχικό κόμμα θα βάλουμε μπροστά τις, αποφα... τις διαγρασίες για να πάρουμε τις οριστικές μας αποφάσεις. Τα μέλη του κόμματος θα κληθούν να μας κρίνουν όλους και να χαράξουν τη στρατηγική που ανταποκρίνεται σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Είναι αυτονόητο πως σε αυτή τη δημιουργική συλλογική διαργασία ανασυγκρότησης πρώτος εγώ θα θέσω τον εαυτό μου, στην κρίση των μελών του κόμματο. Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ευχαρίστησε όλου όσου έδωσαν την πιο δύσκολη αλλά και πιο όμορφη εκλογική μάχη.